Είναι οι ειδήσεις του International Info σε ένα λεπτό. Κορονοϊός. Τέλος οι μάσκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς από σήμερα. Διατήρηση της χρήσης μάσκας και rapid test σε ανεμβολία στους εργαζόμενους μόνο στις δομές υγείας. Περιοδία Μητσοτάκη στη Φθιώτιδα. Επιθεώρησε το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου και την Λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων. Χωρίς σταθμάρχη ο σταθμός της Διακέλειας. Οι επιβάτες κόβουν εισιτήρια από το ψητοπολείο που βρίσκεται απέναντι από το σταθμό. Τζο Μπάιντεν. Καλεί ηγέτες σε σύνοδο για τη δημοκρατία υπό τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία. Τουρκία, Ουγγαρία, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος μένουν εκτός. Ανεξέλεγκτη πολιτική κρίση στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου απέμψε τον Υπουργό Άμυνας που διαφώνησε με τις αλλαγές στη δικαιοσύνη, μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια. Λαγωνίση. Πυροβόλησε τα παιδιά πισόπλατα, λέει για τον πιστολέρο η μητέρα του 16χρονου που τραυματίστηκε. Νέα 24ωρη απεργία στο μετρό, χωρίς δρομολόγια στις γραμμές 2 και 3 την Τρίτη.